στην τελική ευθεία οι προετοιμασίε για το Pink the City που θα γίνει την Κυριακή. Τα μέλη του Συλλόγου Άλμα Ζωή βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να μάθουν όλε οι γυναίκε ότι η πρόληψη σώζει ζωέ. Είναι ο πέμπτο χρόνο Pink the City. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Είμαστε στην τελική ευθεία όπω το είπατε. Έχουμε μεγάλη αγωνία και έχουμε και μεγάλη χαρά που θα δούμε όλο τον κόσμο να ξεχύνεται στο, στο δρόμο για να βάψουμε την πόλη Ροζ το χρώμα της χαράς, το χρώμα της ευαισθητοποίησης, το χρώμα της ε, όθησης για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Αυτό κάνουμε εμείς, αυτό θέλουμε να βγει ο κόσμος να βροντοφωνάξουμε, ε, ότι η πρόληψη σώζει τις ζωές μας και γυναίκα που βρίσκεσαι τώρα στο κρεβάτι του πόνου, μέσα σε εισαγωγικά του πόνου, της κρίσης σου γιατί θα περάσει και αυτό, έλα μαζί μας να περπατήσεις, να δεις ότι έχεις πολλές δίπλα σου, οι οποίες σου τύνουν το χέρι και θα το πάμε μαζί για να βγεις από το τούνελ που είσαι σήμερα. Είναι θετικό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, με όλες αυτές τις καμπάνιες ενημέρωσης που γίνονται, οι γυναίκες προλαβαίνουν το κακό. Η έγκαιρη διάγνωση έχει σώσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τα περιστατικά δεν ξέρω αν έχουν μειωθεί. Ξέρω όμως ότι η καρκίνη είναι πιο ανώδυνη, να το πω μέσα σε εισαγωγικά. Είναι στο αρχικό στάδιο. Το πιάνουμε νωρίς. Πάμε, κάνουμε μαστογραφία και υπέρηχο, επιβεβαιώνουμε την υγεία μας και αν τυχόν βρούμε κάτι, το έχουμε πιάσει στην αρχή. Και ξέρω, ότι αυτές που νοσούν θα γίνουν καλά. Γιατί το έχουν πιάσει στην αρχή. Αυτή είναι, αυτό είναι το μέλημά μας, αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η ανησυχία μας. Ό,τι βρεθεί, γιατί είμαστε άνθρωποι και μας αφορά όλους, ο καρκίνος αφορά τους πάντες, Ό,τι πιάσουμε θα είναι η άσημο, γιατί θα τον έχουμε πιάσει στην αρχή. Οι εθελόντριε βρίσκονται ήδη στην πλατεία Γεωργίου για την εγγραφή των συμμετεχόντων. Με κάθε εγγραφή και πληρώνοντα ένα συμβολικό ποσό, δίδεται και το συλλεκτικό μπλουζάκι τη φετινής εκστρατεία ενημέρωση.